Την ικανοποίησή τους για την ανωδική, όπως τη χαρακτήρισαν, πορεία του Δημοτικού Οδείου Κοζάνης εξέφρασαν σήμερα Σάββατο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου η πρόεδρος του ΑΠΝ, Φανιφτά Κατσικριτζή, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Οδείου Γιώργος Τσούκας και ο μαέστρος Χρήστος Κτιστάκης. Η Φανιφτά Κατσικριτζή παρέθεσε αναλυτικά στοιχεία για την πορεία του οδείου τα δύο τελευταία χρόνια, καθώς, όπως είπε, την περίοδο 2013-2014 οι μαθητές ήταν 393, το 2014-2015 607, ενώ την περσινή χρονιά 2015-2016 676. Σύμφωνα με την Φανιφτά Κατσικριτζή, ανωδική αυτή η πορεία σε ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται και στην εισαγωγή νέων τμήματων που λειτουργούν τα τελευταία χρόνια στο ΟΔΙΟ, αλλά και στην κοινωνική πολιτική που εφαρμόστηκε από τον οργανισμό. Η εντυπωσιακή αυτή πραγματικά αύξηση των μαθητών οφείλεται κατά κύριο λόγο, πιστεύουμε, στην εισαγωγή νέων τμήματων που ξεκίνησαν από την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 και να αναφέρω ενδεικτικά της μουσικοκινητικής Γιαννήπια, τον επόμενο χρόνο της μουσικοκινητικής Γιαμορά, της χοροδίας ενηλίκων, την εισαγωγή μιας σειράς από παραδοσιακά όργανα στο Δημοτικό μας Οδείο, της εισαγωγής, της χοροδίας επίσης, εκτός τόσο χοροδίας των ενηλίκων, είχαμε και χοροδίας νηπίων και μια σειρά άλλων των κρουστών για ενήλικες, και μια σειρά άλλων τμήματων, τα οποία με τη δυναμική τους βοήθησαν σε αυτή την αύξηση του αριθμού των μαθητών μας. Φυσικά, αυτά δεν ήταν μόνα. Συνετέλεσαν και κάποια συμπληρωματικά μέτρα που πήραμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, όπως ήταν μια πολύ μεγάλη έκταση κοινωνική πολιτική που εφαρμόσαμε, μειώνοντας από το 2014 τα δίδακτρα του ΟΔΙΟ σε πολλές περιπτώσεις μέχρι και 30%, εφαρμόζοντας την πλήρη ιδιότητα πολυτέκνου σε τρίτεκνες και πολυτέκνες οικογένειες, δεν είναι και λίγες αυτές των οποίων τα παιδιά φοιτούν στο ΟΔΙΟ, έχουμε πέρυσι τουλάχιστον καταγεγραμμένους 122 παιδιά που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Δώσαμε υποτροφίες σε άρρωστους μαθητές μας. Και κυρίως αυτό που επίσης νομίζουμε ότι συνετέλεσε στην αύξηση του αριθμού των μαθητών μας είναι μια εντυπωσιακή παρουσίαση του Δημοτικού μας Οδείου στα μουσικά δρόμενα της πόλης. Αναλάβουμε υπόψη ότι διοργανώνει φεστιβάλ σαν το ΆΡΠΕΣ που είναι το κιθαριστικό φεστιβάλ. Τα κιθαριστικά μας σύνολα που γίνεται σε συνεργασία με οδεία άλλων πόλεων. Αν λάβουμε υπόψη ότι έχουμε πολύ ωραίες συναυλίες που διοργανώνονται με όλα μας τα όργανα, συμφωνικές, χοροδίες κτλ., μικρές και μεγάλες, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Πέρυσι είχαμε και μία παρουσίαση στο χώρο της όπερας με το Operatic, με συντελεστές του ΟΔΙΟΥ, με πλήθος άλλων εκδηλώσεων που γίνονται τόσο στο χώρο του ΟΔΙΟΥ όσο και μέσα στην πόλη. Την ικανοποίησή τους για τη λειτουργία και την πορεία του Δημοτικού Οδείου εξέφρασαν τόσο ο καλλιτεχνικός του διευθυντής Γιώργος Τσούκας, όσο και ο Χρήστος Κτιστάκης, μαέστρος του Οδείου. Ίσως το πιο σημαντικό μουσικό σύνολο που έχουμε στο Οδείο είναι η Συμφωνική μας Ορχήστρα. Ως γνωστόν, τη Συμφωνική Ορχήστρα τα τελευταία 4 χρόνια τη διεύθυνε ο μαέστρος μας, ο Δημήτρης Κτιστάκης, ο οποίος φέτος δεν θα είναι μαζί μας. Παρ' όλα αυτά, έχουμε τον αδερφό του κύριου Δημήτρη, τον κύριο Χρήστο Κτιστάκη. Να πω ότι είναι τιμή μας που είχαμε τον Δημήτρη και επίσης τιμή μας που έχουμε τον Χρήστο φέτος. Πρόκειται για δύο εξαιρετικούς μαέστρους, με ένα σπουδαίο βιογραφικό σπουδών από πίσω και πανελληνίως αναγνωρισμένοι το έργο που παράγουν όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ σημαντικό φέτος να πούμε ότι ανοιγόμαστε και στο κοινό της πόλης, στους μουσικούς της πόλης και καλούμε μουσικούς οι οποίοι θέλουν να γίνουν μέλη της Συμφωνικής μας Ορχήστρας, μπορούν να το δηλώσουν, τους οποίους θα τους κάνουμε και κάποια σχετική ακρόαση. Προπετούμενες βεβαίως είναι οι γνώσεις οι μουσικές. Θα βγάλουμε σχετικό δελτίο τύπου που θα περιγράφει ακριβώς ποιες είναι οι απαιτήσεις τέλος πάντων. Σκοπός μας είναι, όπως είπε και η Πρόεδρος, πριν να ανοιχτούμε και να κάνουμε μια συμφωνική της πόλης, όσο είναι αυτό δυνατό. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στα νέα τμήματα που λειτουργήσαν στο Δημοτικό Οδείο τα τελευταία χρόνια είναι η μουσικοκινητική. Γενικότερα τα τμήματα που αφορούν παιδιά προσχολικής ηλικίας, το οποίο λειτουργήσε θεαματικά τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι σίγουρο ότι είχαμε
μεγάλη επιτυχία και μεγάλη απήχηση προς τους γονείς και στα παιδιά τους βεβαίως. Τα προηγούμενα χρόνια πήγε πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι το Δημοτικό Οδείο. Μεγάλωσε τις δυνάμεις του και έδειξε καλλιτεχνικά ότι μπορεί με την ορχήστρα να γίνει μια ορχήστρα της πόλης. Σε αυτά τα βήματα που έκανε ο αδερφός μου ο Δημήτρης, θέλουμε να συνεχίσουμε. Θέλουμε να ανοίξουμε τις πόρτες σε όλους τους μουσικούς που ενδιαφέρονται για την κλασική μουσική, για το συμφωνικό είδος. Όπως επίσης δεν θα αμελήσουμε καθόλου να εκπαιδεύσουμε από την αρχή τις μικρές τάξεις του οδείου μας για να φτάσουν κάποια στιγμή στο επίπεδο να συμμετέχουν σε μια συμφωνική μεγάλη ορχήστρα. Το να γίνει η συμφωνική ορχήστρα ενός δημοτικού οδείου μια ορχήστρα της πόλης είναι σίγουρα ένα δύσκολο πράγμα, αλλά είναι και καθ' αυτού ο αρμόδιος φορέας για να υλοποιήσει μια τέτοια ιδέα. Διότι τον Δήμο οι πολίτες τον εμπιστεύονται και ξέρουν ότι δεν κάνει εκπτώσεις στις επιλογές προσωπικού όταν πρόκειται να προσλάβει διδακτικό προσωπικό.